Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είναι μεσημέρι Μεγάλης Πέμπτης και όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, γιατί για αυτό το λόγο βρίσκεστε ήδη συνδεδεμένοι σε αυτή τη σελίδα, στα πλαίσια του Delphi Economic Forum θα κάνουμε σήμερα μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια συζήτηση που γίνεται έτσι κι αλλιώς πλέον και με όρους δημοσιογραφικούς και με όρους πολιτικούς, καθώς η κρίση δεν θα τελειώσει κάποια στιγμή με την έβρεση ενός φαρμάκου ή ενός εμβολίου, θα τελειώσει όταν όλες οι συνέπειες τις οποίες έχει επιφέρει μπορούν να απαλληφθούν και η κανονικότητα επιστρέψει σε όλους τους τομείς. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο διαδικτυακό στούντιο, διότι το social distancing δεν είναι μόνο για τις επαφές τις οποίες έχουμε κοινωνικά και οι δουλειές των ανθρώπων έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Θα τους παρουσιάσω ευθύς αμέσως, τους βλέπετε κιόλας. Δίπλα μου ακριβώς είναι ο κύριος Ανδρέας Ανδρεάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Σάνι Άικος. Ακριβώς από κάτω μου ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τσιπίτα. Στο κέντρο της οθόνης και πού αλλού άλλωστε θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο κύριος Θεόδωρος Φέσας. Δίπλα του ακριβώς ο κύριος Χρήστος Χαρπαντίδης, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος. Θα τον γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ ενεργός. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθεί μαζί μας και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, το κατάλληλο πρόσωπο και για να συμμετέχει στη συζήτηση, κυρίως όμως για να απαντήσει ενδεχομένως σε ερωτήματα τα οποία και οι καλεσμένοι θα μπορέσουν να τα απευθύνουν και εγώ φυσικά. Και εσείς όμως, διότι μπορείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία ήδη βρίσκεστε να απευθύνετε ερωτήματα, θα γίνεται μια κατηγοριοποίηση και εγώ στη συνέχεια θα προσπαθήσω τα περισσότερα από αυτά ή τέλος πάντων όσα γίνεται να τα θέσω στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου για να απαντηθούν. Θέλω να ξεκινήσω σχετικά άμεσα, δεν έχω κανένα λόγο να καθυστερώ. Θέλω να πω δύο λόγια μόνο για αυτό το οποίο θα συζητήσουμε. Ο τίτλος είναι της συζήτησης COVID-19, οι επιχειρήσεις απέναντι στην αβεβαιότητα. Και μια αρχική παρατήρηση που θέλω να κάνω πριν εξηγήσω τους όρους του διαλόγου είναι ότι σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, εδώ δηλαδή όπου ζούμε πράγματα τα οποία όχι απλώς δεν είχαμε ξαναζήσει, αλλά δεν τα είχαμε καν φανταστεί, ούτε καν στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν έχουν φτάσει σε τόσο ακραία σενάρια, μπορούμε να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, μια σκληρή πραγματικότητα για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι στον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος αντιδρούν και αντιδρούν ενδεχομένως άλλες φορές με λογική, άλλες φορές όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολο. Βλέπουμε όμως και κάτι εξαιρετικά θετικό. Την δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι να προσαρμόζονται ακόμα και σε τόσο ακραίες συνθήκες. Και οι άνθρωποι ως μεμονωμένες προσωπικότητες προσαρμόστηκαν και οι επιχειρήσεις όμως προσαρμόστηκαν πολύ γρηγορότερα από αυτό που περιμέναμε. Ήδη βλέπουμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν online πλατφόρμες για τις συναλλαγές τους, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, για να κάνουν ό,τι έκαναν προηγουμένως με φυσική παρουσία. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις οι οποίες από τη μια μέρα στην άλλη εφάρμοσαν τηλεργασία, δημιούργησαν πρωτόκολλα τα οποία ούτε οι ίδιες είχαν φανταστεί ποτέ ότι χρειάζεται και έτσι κάπως συνεχίζει να προχωράει η οικονομία. Το μεγάλο ερωτηματικό και αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι είναι στοίχημα τόσο για τους επιχειρηματίες που βρίσκονται γύρω μου όσο και για την κυβέρνηση είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Όταν δηλαδή τελειώσουμε με την υγειονομική κρίση και πρέπει να επουλώσουμε τις πληγές που έχει αφήσει στην οικονομία. Ήδη μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε μια πολύ δυσίωνη πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βάσει της οποίας θα έχουμε ύφεση 10% στο βασικό σενάριο για την Ελλάδα, μπορεί να φτάσει και 13% αργότερα εάν έχουμε δεύτερο χτύπημα του ιού. Και βεβαίως αυτό θα συνεπάγεται και μια υψηλότατη ανεργία άνω του 22%. Όλα αυτά τα θέματα φαντάζομαι ότι έναν από τους κυρίους που βλέπετε γύρω μου τους έχουν απασχολήσει. Θέλω να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο και στους 4 κυρίους που βρίσκονται γύρω μου για να μας περιγράψουν όσο πιο εύληπτα και γρήγορα γίνεται ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στον ευρύτερο κλάδο τους. Και θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Ανδρεάδη που είναι δίπλα μου, γιατί ο τουρισμός πραγματικά, το έγραψε και η έκθεση του Δουνουτού, φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά κρίσιμος για την Ελλάδα, διότι αποτελεί ένα πολύ μεγάλο σημαντικότατο, αλλά νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο έτσι κι αλλιώς κομμάτι του ελληνικού ΑΕΠ. Φτάνει ενδεχομένως και το 40% η παρενέργεια που μπορεί να υπάρξει, αν σβήσουμε τελείως τον τουρισμό από το χάρτη. Κύριε Ανδρεάδη, παρακαλώ. Ναι, καλό απόγευμα, πολύ γρήγορα. Είναι προφανές ότι μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στον τουρισμό και την εθνική οικονομία. Ακόμα
Ας το πω, βλέπουμε δύο σενάρια, το base σενάριο, το οποίο είναι ότι χάνουμε από το 50-70% της σεζόν, δηλαδή κάπου στα τέλη Ιουλίου επανέρχεται με ο οποίος ακόμα δεν είναι διακριτός κάποιο έσοδο. Αυτό που υποθέτει, όπως καταλαβαίνουμε τότε, να έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό εντός των εσωτερικών των χωρών της Ευρώπης και Αμερικής. Στη συνέχεια να έχουν δημιουργηθεί κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα και κάποια test kit, τα οποία να επιτρέπουν την είσοδο σε αεροπλάνο και την είσοδο σε άλλη χώρα, άρα και πρωτόκολλα επικοινωνίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι ελάχιστο, και βέβαια να έχουν δημιουργηθεί και οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες ασφάλειας, ώστε να μπορούν τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις να υποδεχτούν τους επισκέπτες. Αυτά όλα να έχουν γίνει σε 2 με 3 μήνες, τη στιγμή κατά την οποία σήμερα βλέπουμε ότι με 4 εβδομάδες αποκλεισμού τα κρούσματα ακόμα είναι σε χιλιάδες, ακόμα και στην Ιταλία. Είναι ένα σενάριο πολύ θετικό αν συμβεί. Θα ζημιώσει τη χώρα γύρω στα 8 με 10 δις μόνο από τον τουρισμό άμεσα και άλλο τόσο έμεσα. Άρα το 10% το ΑΕΠ ήδη το έχουμε βάλει στην άκρη στο καλό σενάριο. Και χωρίς να θέλω να είμαι απεσιόδοξος, είναι μάλλον το πιο απίθανο σενάριο, με πιο πιθανό να χάσουμε από 75% ως 80% του συνολικού εσόδου του τουρισμού, δηλαδή να δούμε μόνο τα έσοδα που ήδη καταγράψαμε Ιανουάριο-Φεβράριο και συνέχεια από Οκτώβριο και μετά στα ξενοδοχεία πόλης. Άρα στα ριζόρτ να δούμε σχεδόν μια ολική απώλεια, με κάποια βέβαια εσωτερική κίνηση, με μικρά καταλήμματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες κτλ. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα με το μεγάλο πρόβλημα των επιχειρήσεων και βέβαια και των εκατοντάδων χιλιάδων εποχικά εργαζομένων, για το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε μετά, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα κοινωνικό. Σωστά. Και η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη με κουπόνια εργασίας ή με συμπλήρωση ανεργίας με εργασία. Είναι είσαι άνεργος στην Ελλάδα ή είσαι εργαζόμενος. Και εδώ πρέπει να βρούμε καινούργια μοντέλα στήριξη αυτών όλων των χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Αυτή είναι η εικόνα με επόμενο βήμα της παρενέργειας για το 2021 που φαντάζομαι να συζητήσουμε. Θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά, κύριε Ανδρεάδη. Κύριε Θεοδωρόπουλε, δράτωμαι της ευκαιρίας να ρωτήσω έναν παραδοσιακό βιομήχανο για τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία αντιδρά. Έχω εδώ πίσω μου, το κοίταζα σήμερα το πρωί, ας το πάρω, ένα δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έλεγε ότι η ετήσια μείωση μέχρι και το Φεβρουάριο της ελληνικής βιομηχανίας είναι 2,4%. Δεν είχαμε δει ακόμα τότε τις συνέπειες του κορονοϊού ούτε στην Ελλάδα ούτε ενδεχομένως διεθνώς, γιατί ακόμα και η Κίνα δεν είχε σταματήσει την παραγωγή, ούτε οι πρώτες ύλες είχαν ένα πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση που δημιουργείται τώρα μπορεί να δώσει μια χαριστική βολή στη βιομηχανία. Και θέλω τον κύριο Φέσα να προετοιμάζεται, γιατί μετά τον κύριο Χαρπαντίδη θα τον καλέσω να κάνει ένα recap, όσον είπαμε, ως πρόεδρος των ελληνικών επιχειρήσεων, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Κύριε Θεοδωρόπουλε, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν πιστεύω ότι θα δοθεί χαριστική βολή από τον κορονοϊό στην ελληνική βιομηχανία. Η ελληνική βιομηχανία παλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με επιβαρύνσεις, οι οποίες μονίμως δεν τις επέτρεπαν να είναι ανταγωνιστικοί. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική κατανάλωση. Έχουμε ανελαστικές σχέσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Είχαμε πρώτες κρίσεις και σε σχέση τουλάχιστον με τους βόρειους γείτονές μας 4-6 φορές ακριβότερα εργατικά. Και παρόλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες με τις οποίες παλεύουμε όλα τα χρόνια, η ελληνική βιομηχανία επέζησε. Βεβαίως δεν παίζει πια το ρόλο που έπαιζε πριν από 20-30 χρόνια, αλλά συνεχίζει να είναι ο δεύτερος παράγων που βοηθά στην δημιουργία του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η βιομηχανία θα περάσει βέβαια δυσκολίες. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι όλες οι χαλιγουργίες έχουν κλείσει. Βλέπουμε το αλουμίνιο της Ελλάδος με τις τιμές που έχουν το αλουμίνιο διεθνώς να δυσκολεύεται. Αλλά παρόλα τα αυτά, τουλάχιστον το αλουμίνιο συνεχίζει την παραγωγή του, δημιουργεί στόκ με την ελπίδα να το πουλήσει αργότερα. Η βιομηχανία τροφίμων και αυτή υποφέρει, παρόλο ότι η διάχυτη εντύπωση είναι ότι δεν υποφέρουν τα τρόφιμα, γιατί είναι το τελευταίο που θα κόψει κανείς. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί έχουν χαθεί
έχουν χαθεί ποσότητες και από τη δική μας, και από το δικό μας κλάδο, όπως επίσης η ελληνική βιομηχανία τροφίμων υποφέρει κυρίως από την γεγονός ότι έχουν σταματήσει τελείως σχεδόν οι εξαγωγές σε άλλες χώρες. Αλλά παρόλα τα αυτά, νομίζω ότι, εγώ είμαι και ένας φύση αισιόδοξος άνθρωπος, νομίζω ότι και με τη βοήθεια την οποία θα υπάρξει από την πλευρά της πολιτείας και όχι αλλά και της ευρωπαϊκής κοινότητας, νομίζω ότι θα ξεπεραστούν και αυτά τα προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική βιομηχανία έχει περάσει και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχει περάσει και πολύ χειρότερες καταστάσεις και νομίζω ότι θα συνεχίσει το δρόμο της, βεβαίως αφού δεχθεί ορισμένα χτυπήματα. Μάλιστα. Κύριε Χαρπαντίδη, θα περίμενα από εσάς να μου εξηγήσετε εάν έχει δημιουργηθεί κάποιο μεγάλο πρόβλημα στη διανομή των προϊόντων, διότι τα προϊόντα καπνού με τα οποία ασχολείστε εσείς έχουν τεράστια ανάγκη διανομής, πρέπει να πάνε παντού, και αν αυτό μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσει προβλήματα τα οποία θα είναι μόνιμα. Εκτός και αν έχετε και άλλες παρατηρήσεις για τη βιομηχανία, φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκατε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή θα αντέξουν τα δίκτυα διανομής, θα έχουμε την επόμενη μέρα δίκτυα διανομής για να έχουμε προϊόντα σε όλη την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω που είμαι μέτοχος σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη σε αυτή τη χρονική περίοδο κουβέντα. Να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος και να μοιραστώ την αισιοδοξία του. Η ελληνική παραγωγή, να σημειώσουμε ότι είναι αυτή που λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τα εργοστάσια μας δουλεύουν και μαζί τους όλη η αλυσίδα αξίας που συνδέεται με αυτά είναι ένα από τα λίγα πράγματα που κρατούν γερά μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Άρα η ελληνική βιομηχανία είναι ένας από τους πυλώνες που μπορούμε να στηριχτούμε στο μέλλον, πάντα βέβαια συνδεδεμένη με την καινοτομία και με χρήση της τεχνολογίας. Τώρα για την ερώτηση της δικής μας αλυσίδας που συνδέεται άμεσα με το μικρό σημείο, το περίπτερο και το ψηλικό, γιατί πια τα καπνικά προϊόντα είναι ένα σημαντικό ποσοστό του τζίρου του περιπτέρου και χωρίς τα καπνικά η κατάσταση θα ήταν ακόμα δυσκολότερη. Μπορώ να σας πληροφορήσω ότι η συνολική κατανάλωση έχει μία μικρή πτώση, αλλά στο σύνολό του το μικρό σημείο υποφέρει και υποφέρει σημαντικά. Άρα εξαρτάται πάρα πολύ από τη διαχείριση της κρίσης για το πώς θα εξελιχθεί η αγορά στην μικρή λιανική και βέβαια σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις. Ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να το συζητήσουμε παραπάνω στη συνέχεια. Κύριε Φέσα, εσείς προφανώς συζητάτε με την κυβέρνηση, είστε ένας από τους βασικούς συνομιλητές του Υπουργείου Ανάπτυξης για το τι πρέπει να γίνει. Θέλω πριν μου κάνετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο να μου κατηγοριοποιήσετε τα προβλήματα κατά τη γνώμη σας, δηλαδή πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Και κυρίως θέλω ένα σχόλιο για το εάν υπάρχει μία λύση η οποία μπορεί σαν ομπρέλα να πιάσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και να φροντίσει ότι θα υπάρχουν και την επόμενη μέρα. Κατηγοριοποίηση των προβλημάτων μπορεί να γίνει βέβαια ανάλογα και με τον κλάδο, αλλά μια γενική κατηγοριοποίηση προβλημάτων, όπως θα ξέρετε, είναι το θέμα της εργασίας και το θέμα της ανεργίας που εκ των πραγμάτων φαίνεται σε βαθιά ύφεση ότι μπορεί να προκληθεί. Το δεύτερο είναι απώλεια πωλήσεων τη στιγμή που τα καταστήματα και οι μονάδες που τροφοδοτούν την αγορά είναι κλειστές. Δεν θέλω να συζητήσω για τον τουρισμό γιατί είναι πράγματι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία για την Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσει να συμβάλει στο εθνικό προϊόν. Αλλά θεωρώ ότι τη στιγμή αυτή δεν μπορούμε να πούμε τίποτε για το 2020, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε, όπως είπε και ο κύριος Ανδρεάδης, πότε θα ανοίξει η αγορά. Και δεν μιλάω μόνο για τον εισαγόμενο τουρισμό, δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει η αγορά και για την άνοιγμα των μαγαζιών, σχολείων και πάει λέγοντας. Όπως επίσης είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα γίνει αν έρθει ένα δεύτερο κύμα έξαρση του κορονοϊού, το φθινόπωρο. Συνεπώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν, τόσο αυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πουλάνε στην Ελλάδα, όσο και αυτές που εξάγουν, και άλλες αγορές έχουν κλείσει, και άλλες αγορές έχουν ύφεση, και άλλες αγορές δεν μπορούν να υποδεχθούν προϊόντα.
Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο σκέλος πτώσης της ζήτησης. Υπάρχει βέβαια και ένα κομμάτι σοβαρό μείωσης της παραγωγής. Λόγω των προβλημάτων, εργαζόμενοι, δυσκολίες να αναδιαταχθούν οι γραμμές παραγωγής λαμβάνοντας μέτρα υγιεινής και πάει λέγοντας. Έχω μια πάρα πολύ γενική ερώτηση να κάνω σε όλους σας και νομίζω ότι θα ήθελα έτσι κι αλλιώς να σας παροτρύνω να κάνετε και μεταξύ σας συζητήσεις, δηλαδή αν θέλετε να παρέμβετε κάπως από εδώ και πέρα στις τοποθετήσεις, είναι πάντα ευπρόσδεκτες αυτές. Και δυστυχώς θα στρέψω τα βέλη μου, προκειμένου να διευκολύνω την ερώτηση, προς τον κύριο Ανδρεάδη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητούμε και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και οι δημοσιογράφοι για το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί κάποια στιγμή με τη μονοκαλλιέργεια που έχει επιλέξει η χώρα ως ως βασική. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Πιστεύετε ότι πιθανόν αυτή η συγκυρία να αλλάξει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ και δεκαετίες σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει η χώρα? Και δεν θέλω μόνο τη δική σας άποψη, κύριε Ανδρεάδη, θα ήθελα όλους τους συμμετέχοντες να μου κάνουν ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι. Πιστεύω πολύ βαθιά στο καταρχάς στο μέλλον του τουρισμού. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ένα πρόβλημα συγκεκριμένο, μπορεί να πάει μέχρι μία διετία, άρα είναι σίγουρα ένα πολύ διαφορετικό πρόβλημα από ένα παγκόσμιο πόλεμο ή μία άλλη μορφή οικονομική κρίση και ξέρουμε ότι θα έχει μία αρχή, μέση και τέλος. Επομένως, το να υποτιμούμε την αξία των τουριστικών assets επειδή θα έχουμε μία διετή κατάσταση τώρα, μία ή δύο χρονιές, είναι ένα μεγάλο λάθος. Άρα πρέπει να δούμε την κρίση αυτή στο πλαίσιο ενός V-shape, ουσιαστικά, έστω και αν είναι αυτό διετές αυτό το V-shape της ύφεσης. Η Ελλάδα έχει διαχειριστεί εξαιρετικά αυτή την κρίση. Θα έλεγα ότι είναι σε ένα πολύ καλό pole position στην εκκίνηση της νέας κούρσας. Η τουριστική πίτα, αναμφίβολα την επόμενη μέρα, θα είναι short term μικρότερη, αλλά συνολικά θα μεγαλώσει και πάλι. Άρα η Ελλάδα πρέπει να είναι σε θέση να πάρει ένα μεγαλύτερο μέρος της έστω συρρυκνωμένης για ένα ή δύο χρόνια πίτας. Άρα το long term το βλέπω πολύ θετικά. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα συγκεκριμένο, ενός ή δύο ετών. Πρέπει να μην χάσουμε επιχειρήσεις και πρέπει να μην χάσουμε και τους εργαζόμενους που στηρίζουν εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω την ελληνική οικονομία. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε, ψύχραιμα, νυφάλια. Μπορούμε να σώσουμε την παρτίδα. Πιστεύω ότι η προοπτική... Μπορούμε, κύριε Ανδρεάδη. Με ακούτε? Μπορούμε, με κύριε Ανδρεάδη, να τη σώσουμε την παρτίδα. Γιατί ακούω πάρα πολλές φωνές και σε σχέση με ξενοδοχεία τα οποία θα χρεοκοπήσουν. Άκουγα τον κύριο Βασιλικό προχθές που έλεγε ότι ένα στα δύο εποχικά ξενοδοχεία φοβούνται τη χρεοκοπία. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν οι εργαζόμενοι θα είναι εδώ για να υποστηρίξουν αυτή την ανάκαμψη που λέτε, καθώς βλέπω ότι αν δεν ανοίξουν πολλές μονάδες, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει αναγκαστικά να στραφούν σε κάτι άλλο για να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Κοιτάξτε, πολύ γρήγορα. Καταρχάς, αυτή το κάλο που έγινε του επιμελητηρίου είναι προφανές ότι είναι μία φωτογραφία, μία σκραυγή αγωνίας, αν θέλετε, μπροστά στο άγνωστο. Πολύ λογικό. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα assets τα οποία ξενοδόχοι έχουν είναι πάρα πολύ valuable και θα είναι πολύ valuable. Μπορεί να εξαγοραστούν κάποια ή να γίνουν συγκέντρωση σε κάποια συγκεκριμένα χέρια. Αυτό είναι αναμφίβολο ότι θα συμβεί, θα συνέβαινε σε κάθε περίπτωση. Άρα οι κραυγές αγωνίας περί χρεοκοπίας δεν φαντάζουμε η κυβέρνηση ή οι τράπεζες να τις παίρνουν σοβαρά και να πιστεύουν ότι πλέον ξαφνικά για σε ένα χρόνο που χάνεται η κίνηση, ξαφνικά αυτό το asset δεν έχει πλέον καμία αξία. Αυτό είναι προφανές ότι δεν ισχύει και δεν πιστεύω ότι το πιστεύει κανείς. Από εκεί και πέρα οι εργαζόμενοι πρέπει να βρεθεί ένα μοντέλο, ειδικά οι εποχικοί εργαζόμενοι, κυρίως στον τουρισμό, αλλά όχι μόνο, και στη γεωργία εμπολής και τα λοιπά, να συμβάλλει το κράτος με το επίδομα ανεργίας, αλλά πώς, σαν ένα κουπόνι εργασίας, ισότιμο με το επίδομα ανεργίας του συγκεκριμένου εργαζόμενου και η επιχείρηση με μία ή δύο μέρες τη βδομάδα να συμπληρώνει το μισθό, δηλαδή το Kurzarbeit το γερμανικό ή το αγγλικό μοντέλο, με στόχο να συμπληρώσει ο άνθρωπος αυτός τα 600-700 ευρώ, ας πούμε το 60-70% του μισθού, και μία
αποξενούμενο από την επιχείρησή του και παραμένοντας ενεργός για την επόμενη μέρα. Χρειάζεται λοιπόν πολιτικές, οι οποίες θα βοηθήσουν τον κόσμο της εργασίας να βγάλει αυτή την απότομη αλλά σύντομη ύφεση, να περάσει αυτό για την επόμενη μέρα, η οποία κανείς δεν αμφιβάλλει ότι για τη χώρα θα είναι πολύ καλή. Κύριε Θεοδωρόπουλε, εσείς είστε σε έναν κλάδο που πάρα πολλά χρόνια τώρα τον βλέπουμε στο στόχαστρο. Οι περισσότεροι πολιτικοί, όταν θέλουν να αναφερθούν σε κάτι το οποίο είναι μακριά τους και δεν θέλουν τέλος πάντων πολλές σχέσεις μαζί τους, αναφέρονται στους βιομηχάνους. Θεωρείτε ότι κάναμε λάθος όλα αυτά τα χρόνια που επενδύσαμε σχεδόν με μανία, θα έλεγε κανείς, και μόνο στον τουρισμό? Πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε μια διαφορετική κατάσταση για τις ελληνικές επιχειρήσεις? Δεν νομίζω ότι επενδύσαμε, δεν θα συμφωνήσω με την άποψη ότι επενδύσαμε μόνο στον τουρισμό. Η ελληνική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, βεβαίως στα χρόνια της ύφεσης οι ρυθμοί είχαν πέσει, αλλά και πρώτης ύφεσης και τον τελευταίο 1,5 χρόνο, επενδύσεις στη βιομηχανία γίνονται στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω την επένδυση, μόνο τον τελευταίο χρόνο ο Όμιλος Μυτιλινέου είχε επενδύσει με τις δύο μεγάλες επενδύσεις του, μία στην ενέργεια, μία στο αλουμίνιο, πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμηθούμε τις επενδύσεις που κάνει κάθε χρόνο ο Όμιλος Στασινόπουλου, ο οποίος εξελίσσει συνεχώς τις μονάδες του, έκανε τεράστιες επενδύσεις στη σωληνωρία Κορίνθου και σήμερα πουλάει σωλήνες σε όλο τον κόσμο. Να θυμηθούμε το γεγονός ότι η Ελβάλ σήμερα είναι βασικός προμηθευτής σε δάπεδα φορτηγών σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει μείνει πίσω η ελληνική βιομηχανία. Βεβαίως κάποιες, όπως είναι ο κύκλος της αγοράς, κάποιες εταιρείες φεύγουν από το χώρο, κάποιες νέες δημιουργούνται, εξαγοράζονται. Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία μιας αγοράς. Αν όμως θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Ανδρεάδης προηγουμένως, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι από τα μέτρα, από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, νομίζω ότι επενήχθηκε ο κύριος Ανδρεάδης, είναι ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να επιδοτούμε την ανεργία. Πρέπει να επιδοτήσουμε την εργασία. Το θέμα δεν είναι να κάθονται οι άνθρωποι στα σπίτια τους και να παίρνουν χρήματα. Νομίζω ότι το σωστό είναι οι άνθρωποι να κάθονται στην εργασία τους και να συμπληρώνεται το εισόδημά τους, εφόσον η πολιτεία έχει τη διάθεση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, να συμπληρώνουν το εισόδημά τους μέσα από την επιχείρηση. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να παράγουμε περισσότερο, άρα να εξάγουμε ή να πουλήσουμε μέσα έξω από τη χώρα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον κύκλο, τον ενάρετο κύκλο της οικονομίας. Και ένα άλλο, μια και δεν είναι απόλυτα σχετικό με αυτό που συζητάμε, ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε από εδώ και πέρα είναι η πολιτεία να μην ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ, ανάμεσα στην ιδιωτική οικονομία. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο παράδειγμα της ρύθμισης των επιταγών, οι οποίοι κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη είναι ανεπιτυχείς, διότι έλυσε κάποια προβλήματα, αλλά πιθανότατα να δημιούργησε σε αρκετές περιπτώσεις και περισσότερα από αυτά που έλυσε. Ήταν και μια ευκαιρία ενδεχομένως να απαλλαγούμε κάπως μέσα στη δεκαετή κρίση που πέρασε από αυτό το φαινόμενο των επιταγών. Δεν τα καταφέραμε. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Ανδρεάδη, να παρέμβετε σε κάτι? Ήθελα, επειδή μας επιτρέπετε να διακόπτουμε, συμπληρώνοντας και συμφωνώντας με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, να πω το εξής, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη δική μας επιχείρηση έχουμε 4.000 εποικούς εργαζόμενους. Ας πάρουμε το conservative σενάριο ότι φέτος δεν είναι εφικτό να ανοίξουμε, πράγμα το οποίο όλοι απευχόμαστε. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία μας μπορεί να σταθεί, έστω και κλειστή, να συντηρήσει τους μόνιμους απασχολούμενους της. Έχω όμως και 4.000 εποικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και είναι οι άνθρωποι μας που επί δεκαετίες δίνουν τις υπηρεσίες τους. Οι άνθρωποι έχουν δύο επιλογές. Ή θα πάμε στο παλιό ελληνικό μοντέλο, δώσ' τους 400 ευρώ επίδομα ανεργίας και θα κάθονται οι άνθρωποι αυτοί με 400 ευρώ το μήνα, ή θα μας δώσει τη δυνατότητα το κράτος να τους φέρουμε μία μέρα τη βδομάδα, δύο μέρες, έστω και κλειστά, να τους κρατήσουμε στην ομάδα, να τους εκπαιδεύσουμε, να προετοιμάσουν την επόμενη χρονιά και με αυτόν τον τρόπο να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθετικά. Είσαι ή άνεργος ή εργαζόμενος. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο εκπεριτροπής πώλησης που να συμπληρώνεται
ένα κουπόνι εργασίας. Και αυτό είναι η κατάλληλη στιγμή να το σκεφτεί το κράτος, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να πάει η Ελλάδα και να μην δημιουργήσει 35% ανεργία, γιατί αυτή είναι εκατοντάδες χιλιάδες μόνο στον τουρισμό. Σε 2 μήνες η ανεργία θα έχει πάει 30%. Επομένως πρέπει να λυθεί τώρα το θέμα. Αν πιστεύει το κράτος, τον Ιούνιο τελείωσε το πρόβλημα, δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα τον Ιούνιο, πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε Φέσα, κάνατε μια πρόταση, αν δεν απατώμε, ως ΣΕΒ, η οποία έλεγε ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη δραστηριότητα λόγω των συνθήκων της καραντίνας, θα μπορούσαν ενδεχομένως να, σε εισαγωγικά, δανείσουν, να συμφωνήσουν με άλλες επιχειρήσεις, ώστε να πάνε εκεί οι εργαζόμενοί τους, για να μπορέσουν και αυτοί να απασχοληθούν και να βοηθηθούν και κλάδοι που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αναφέρω χαρακτηριστικά τα σούπερ μάρκετ και τις ταχυμεταφορές που δουλεύουν, διότι αυτή είναι η μόνη κλάδη που στέλνουν προϊόντα στα σπίτια των ανθρώπων. Συναντήσατε αντιδράσεις από ό,τι είδα από τους εργαζόμενους? Γιατί? Από τους εργαζόμενους όχι, από τους... Από τους συνδικαλιστές. Από τους πολιτικούς συνδικαλιστές, διότι δεν είναι πραγματικά συνδικαλιστές που ενδιαφέρονται για τη δουλειά. Είναι συνδικαλιστές με κομματική, ας το πούμε έτσι, ιδιότητα. Αυτοί όντως θεωρήσανε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να δανείζονται, πρέπει να παραμένουν άνεργοι και να επιδοτούνται από το κράτος. Όπως είπε ο κ. Ανδρέαδης, τα φαινόμενα θα είναι πολύ καταλυτικά στον χώρο της ανεργίας. Αυτή η πρόταση για δανεισμό εργαζομένων γίνεται σε όλο τον κόσμο και σε χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη φιλοεργατική παράδοση, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες κτλ. Άρα δεν είναι μια πρόταση που τη σκεφτήκαμε ξαφνικά, είναι μια πεπατημένη που την ακολουθούν πολλές χώρες και αφορούν στον δανεισμό των εργαζομένων. Και εμείς, μια που με ρωτήσατε κατά πόσο κάνουμε... Με την κυβέρνηση μιλήσαμε, δεν συνομιλήσαμε, απλώς της είπαμε κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις. Με κυρίαρχη αυτή που ανέφερε και ο κ. Θεοδωρόπουλος και ο κ. Ανδρεάδης, ότι αντί να επιδοτήσεις την ανεργία, επιδότησε την εργασία. Το Kurzarbeit που έχει πάρει από τα γερμανικά έτσι μια κυρίαρχη λογική σε όλη την Ευρώπη. Βοηθάς την επιχείρηση να κρατήσει τον εργαζόμενο, συμμετέχεις στο κόστος του εργαζόμενου κατά ένα ποσοστό και το υπόλοιπο το καλύπτει η επιχείρηση. Κύριε Χαρπαντίδη, θα βάλω εσάς τώρα στα βάθια. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, κύριε Φέσα. Αυτός είναι ο πανευρωπαϊκός κανόνας. Αυτό που η επιδότηση της εργασίας και όχι η επιδότηση της αναστολής της εργασίας. Κύριε Χαρπαντίδη, θέλω να βάλω εσάς στα βαθιά τώρα και δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος να συμβάλλει. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρώ ότι η μόνη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία αφορά σε δύο σκέλη. Είτε στις δωρεές, νομίζω ότι ήταν η πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε το χορό, δωρίζοντας 50 αν δεν απατώμε αναπνευστήρες. Αυτό θυμάμαι ότι ήταν σωστά, τα λέω σωστά. Και η δεύτερη συζήτηση που γίνεται όμως είναι εάν τελικά χρειάζεται η ιδιωτική οικονομία ή αν πρέπει όλα να γίνουν κρατικά, διότι το κράτος φαίνεται ότι αναδεικνύεται για κάποιους στον πρωταθλητή αυτής της κρίσης, καθώς η δημόσια υγεία ήταν αυτή η οποία κλήθηκε να σηκώσει όλο το βάρος της διαχείρισης του κορονοϊού. Είναι ώρα για τέτοια συζήτηση? Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να στρέψει πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας προς απαιτήσεις που έχουν πάρα πολλά χρόνια τώρα απαντηθεί, δηλαδή προς απαιτήσεις του να κρατικοποιηθούν ξανά τα πάντα? Άκουσα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, να λέει ότι είναι κρίσιμο το στάδιο τώρα, ώστε να δούμε κρατικοποιήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου να σωθούν. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η λύση? Εντάξει, στην πρωτόγνωρη κατάσταση που είμαστε, καταλαβαίνω όποιον θέλει να ανοίξει οποιοδήποτε θέμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. Ένα από τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να απασχολήσει τις σοβαρές συζητήσεις μας είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Γιατί δεν, ό,τι και να συμβεί, όσο και βίαιη να είναι αυτή η κρίση, θα κληθούμε να ανταγωνιστούμε, παίζουμε σε ένα παγκόσμιο πεδίο, να ανταγωνιστούμε άλλες ευρωπαϊκές και από όλο τον κόσμο εταιρείες. Με αυτή την έννοια,
το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του και ο ιδιωτικός τομέας τη δική του. Και βλέπουμε και μέσα σε αυτές τις εβδομάδες τις πολύ έντονες, είδαμε αρκετές περιπτώσεις στην παραγωγική σχέση του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ θα το γεφυρώσω με το σημείο των δωρεών που, με το οποίο ξεκινήσατε αυτή την ερώτηση. Εκεί πραγματικά έζησα από κοντά και ζω ακόμα πώς αυτή η σχέση μπορεί να είναι γρήγορη, αποτελεσματική, άμεση, με δημιουργία αξίας και για τις δύο μεριές. Νομίζω, όπως είπατε, αρκετά από αυτά τα ερωτήματα έχουν τεθεί. Για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να καινοτομούν, να χρησιμοποιήσουν τις νέες λογικές εργασίας, την καινοτομία, την τεχνολογία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορέσουν να βάλουν την Ελλάδα σε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και όχι να ταλαιπωρούμαστε όπως συνέβη αρκετές φορές στο παρελθόν. Κύριε Φέσα, να επανέλθω σε εσάς. Πιστεύετε κι εσείς ότι αυτή η συζήτηση περί επιστροφής στον κρατισμό μπορεί να αφήσει αποτυπώματα τα οποία θα μας ταλαιπωρήσουν τα επόμενα χρόνια? Δεν το νομίζω. Δεδομένου ότι αυτό το δίλημα έχει λυθεί από τότε που έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Φάνηκε δηλαδή ποιο μοντέλο μπορεί να δημιουργήσει αξία και ποιο οικονομικής δραστηριότητας εννοώ μοντέλο και ποιο μοντέλο μπορεί να μας πάει πίσω και να είναι όλοι δυστυχισμένοι, να μοιραζόμαστε τη φτώχεια. Από εκεί και πέρα απεδείχθη ότι χρειάζονται κάποιες κρατικές δομές και υποδομές, οι οποίες σε εποχή κρίσεως να μπορούν να αναλάβουν ένα δύσκολο έργο, όπως ήταν το θέμα της υγείας στην περίπτωση του κορονοϊού. Αλλά να είναι αυτό η αφορμή για να μας γυρίσει σε οργανισμό και πάλι, πώς το λέγανε, τον οργανισμό των επιχειρήσεων, των προβληματικών επιχειρήσεων. Των προβληματικών επιχειρήσεων. Ναι, ναι, των προβληματικών επιχειρήσεων της δεκαετίας του 80 νομίζω θα είναι καταστροφικό. Οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις του κόσμου είναι νοπές, θεωρώ, τι σημαίνει κρατική επιχείρηση και τι σημαίνει ιδιωτική επιχείρηση. Σαφώς το κράτος πρέπει να ελέγχει τις επιχειρήσεις. Σαφώς το κράτος είναι συνεταίρος σε όλες τις επιχειρήσεις μέσω της φορολογίας και των ρυθμίσεων που επιβάλλει στην αγορά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ιδιωτική επιχείρηση δημιουργεί τον πλούτο και το κράτος έρχεται να τον κατανείμει και να τον διανύμει. Κύριε Θεοδωρόπουλε, θα καλέσω εσάς να ξεκινήσετε το χορό των μέτρων τα οποία προτείνουν οι επιχειρηματίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πολλά επίπεδα της κρίσης. Εξαιρώ αυτό στο οποίο συμφωνήσατε και οι τέσσερις, δηλαδή στο ότι πρέπει να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ανεργία, γιατί το αναλύσαμε, και θέλω από εσάς να μου πείτε τι άλλα μέτρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν και από την έλλειψη ρευστότητας αμέσως μετά και από την έλλειψη πελατών ενδεχομένως, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως με την ύφεση και άρα οι άνθρωποι θα γίνουν φτωχότεροι. Και ένα τρίτο κομμάτι, δεν ξέρω αν έχετε κι άλλα να προσθέσετε εσείς, αφορά και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές θα κατορθώσουν να αμυνθούν απέναντι σε ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες θα προσπαθήσουν μέσα στην αναμπουμπούλα της έλλειψης ρευστότητας και της έλλειψης πελατών να εξαγοράσουν ενδεχομένως επιχειρήσεις και να αφελινιστεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Τι προτείνετε? Οι δικές μας προτάσεις, και θα αναφερθώ εδώ σε προτάσεις που έχουμε επεξεργαστεί στο ΤΣΕΒ, είναι ότι καταρχήν πρέπει ό,τι είναι να γίνει για την επανεκκίνηση της οικονομίας να γίνει γρήγορα και δυναμικά. Να μην τραβήξει τα μέτρα τα οποία θα αποφασιστούν για να βοηθήσουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να μην τραβήξουν σε βάθος, διότι υπάρχει ανάγκη να γίνει ένα σοκ, να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό σοκ, ένα σοκ δραστηριότητας, ένα σοκ σε νέες δουλειές. Το δεύτερο που εμείς προτείναμε είναι να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες είχε ήδη ξεκινήσει η παρούσα κυβέρνηση, και να επιταχυνθούν οι αποκρατικοποίησεις και γενικότερα να προσπαθήσουμε να μεταρρυθμίσουμε τη χώρα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο κορονοϊός, δε, όπως είδαμε και ειδικά στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει δημιουργήσει και ένα πρόσφορο έδαφος στο να μπορέσουμε να πάμε γρήγορα σε τέτοιες μεταρρυθμίσεις.
Το τρίτο θέμα το οποίο μας αφορά είναι το οποίο εμείς προτείναμε είναι να υπάρξουν άμεσα νέες δημόσιες επενδύσεις ή αν θέλετε όχι τελείως νέες, αλλά επειδή υπάρχει μια λίστα δημόσιων επενδύσεων οι οποίες δεν προχωρούν για διάφορους λόγους, εν ανάγκη ας φτάσουμε και στην νομοθεσία την οποία χρησιμοποίησε η Ελλάδα το 2004 εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, που κατάφερε να κάνει πάρα πολλά δημόσια έργα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να, κατά τη γνώμη μας, να σταματήσει να αποφασίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν πληγή και ποιες όχι, με τις περίφημες ΚΑΔ, οι οποίες δημιουργήσαν και πολιτικές πιέσεις και συντεχνιακά συμφέροντα και όλα αυτά τα πράγματα, και να κρίνουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν βλαφθεί από την κατάσταση του κορονοϊού και με μοναδικό κριτήριο το κατά πόσο έχουν μειωθεί οι πωλήσεις τους. Διότι πραγματικά κανένας δεν μπορεί να φανταστεί σήμερα, ούτε και εμείς οι ίδιοι επιχειρηματίες δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι έχουν φυγεί και ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι δεν έχουν φυγεί. Επίσης πρέπει τα μέτρα όλα τα οποία θα πάρθουν να μην οδηγούν τις επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία στη λογική του «δεν πληρώνω». Πρέπει να η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων να διαφυλαχθεί, να μην είναι τα μέτρα τέτοια που επιβραβεύει τους βαταχτσίδες, για να το πω απλά. Επίσης, χρειάζονται στοχευμένες δράσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία, να προσπαθήσουμε να τραβήξουμε όσα μπορούμε περισσότερα λεφτά, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πάρθουν και άλλες αποφάσεις πέρα από τα 750 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα 560 τα οποία αποφασίστηκαν στο τελευταίο Eurogroup. Νομίζω ότι θα υπάρξουν οι ανάγκες, θα μας οδηγήσουν να τυπωθεί κι άλλο χρήμα και να πέσουν κι άλλα χρήματα στην αγορά και άρα θα υπάρχει και ένας ανταγωνισμός ποιος θα μπορέσει να τα αποτραβήξει. Και το τελευταίο είναι πρέπει να υπάρξουν και διάφορα μέτρα που όλα αυτά να μην χαλάσουν την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνική συνοχή στη διάρκεια της επανεκκίνησης οικονομίας και να μην υπάρξουν πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες θα μείνουν πίσω, οι οποίες θα πληρώσουν λίγο ακριβότερα από άλλες, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με ένα σωστό τρόπο και στην κοινωνία τα λεφτά τα οποία θα πέσουν. Κύριε Ανδρεάδη, ο διασημότερος ίσως μελλοντολόγος, φιλόσοφος στον κόσμο, ο Ισραηλινός Γιούβα Χαράρι, πλέκει το εγκόμιο της Ελλάδας και λέει ότι για παγκόσμιο ηγέτη σε αυτή την κρίση θα διάλεγα την Ελλάδα. Εσείς, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος η δουλειά σας είναι να δημιουργείτε καλή εικόνα για τα προϊόντα σας και για τη χώρα, πιστεύετε ότι η χώρα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία και να βελτιώσει το brand name της, πράγμα το οποίο τα επόμενα χρόνια θα το δούμε να συμβαίνει και θα το δούμε να το εξαργυρώνουν κάπως οι ελληνικές επιχειρήσεις? Ναι. Καταρχάς, αναμφίβολα, η κυβέρνηση και όλος ο μηχανισμός του κράτους έχει κάνει ως τώρα, στο αρχικό crisis management, μία εξαιρετική δουλειά. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και θα ήταν άδικο και εμείς, ο επιχειρηματικός κόσμος, να μην το αναγνωρίζουμε. Έχει διαχειριστεί υγειονομικά πολύ καλά και γρήγορα το πρόβλημα, αλλά και τα μέτρα αυτά που έχει πάρει ως σήμερα, έστω και αν είναι κάποια μέτρα που ακούγονται οριζόντια και όχι τόσο συντεταγμένα, δεν θα μπορούσε εξάλλου σε αυτή τη φάση και προκειμένου να λύσει κάποια άμεσα short term προβλήματα, να μην κάνει κάποιες τέτοιες κινήσεις. Άρα, πατώντας ένα κουμπί και πηγαίνοντας ως το τέλη Μαΐου, νομίζω ότι οι κινήσεις που έγιναν είναι από τις καλύτερες, τηρουμένων βέβαια και το νομικό πλαίσιο της χώρας, που δεν έχει μηχανισμούς επιδότησης εργασίας, αλλά και των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει η Ελλάδα. Άρα έχουμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο αρχικό crisis management, το οποίο μας δίνει και μια καλή πρώτη θέση, σας είπα, ένα καλό pole position στην κούρσα της επόμενης μέρας. Και μιλάω σαν εικόνα, σαν τουρισμός κτλ. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως μπαίνουμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι να κρίνουμε και με βάση τις εξελίξεις του επόμενου μήνα, αν πραγματικά η Ελλάδα θα δει τουρισμό και θα δει κόσμο να έρχεται από το εξωτερικό το επόμενο διάστημα των επόμενων μηνών, αλλά και ποιες θα είναι οι επιδράσεις της φετινής καταστροφής στο γεγονός ότι του χρόνου τα δίκτυα διανομής
Οι tour operator, οι αεροπορικές εταιρείες, είναι σχεδόν πλήρως ή εν μέρη κατεστραμμένοι. Άρα, οι συνδέσεις με την χώρα μου, επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο στην ερώτηση. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία για να βελτιώσουμε συνολικά το brand name της Ελλάδας? Και αν ναι, μπορούν να το εξαργυρώσουν αυτό οι ελληνικές επιχειρήσεις? Εάν, όπως είπα, και εκεί καταλήγω, γίνει ένας σχεδιασμός από τον Ιούλιο και μετά. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει crisis management δίμηνο. Δεν πιστεύω ότι κανείς έχει κάτσει, ακόμα και οι εκτιμήσεις οικονομικές, αλλά και τα μέτρα, οι φορολογικές απαλλαγές, αυτά τα πολυστά που είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος και αυτά τα οποία και ο ΣΕΤ λέει, δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί το πλέγμα το μέτρο και της προβολής, το οποίο απαιτείται να έρθει την επόμενη μέρα. Πρέπει να γίνει ένα πλάνο 1,5 έτους, στο οποίο να μπουν κάτω τα πράγματα. Ας πούμε, μία χρηματοδότηση, και συμφωνώ απόλυτα με τον Σπύρο, όσον αφορά ότι δεν υπάρχουν κλάδοι, υπάρχουν επιχειρήσεις. Και υπάρχουν οι ζημιές που έχουν γίνει σε κάθε επιχείρηση με βάση την πτώση του τζίρου της κτλ. Άρα, πώς σχεδιάζουμε τώρα μία επιχείρηση να είναι βιώσιμη? Πρώτον, εάν δεν είχε κόκκινα δάνεια στο βαθμό που τα είχε ως 31/12 πέρσι, εάν έχει ένα ιστορικό συνέπειας, αλλά και αν τον επόμενο 1,5 χρόνο μπορεί να σταθεί, όχι τους επόμενους λίγους μήνες. Άρα, ο σχεδιασμός πρέπει να πιάσει ως το τέλος του 2021 για να είναι αποτελεσματικός. Και αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνει και την προβολή. Κύριε Χαρπαντίδη, εκτός από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται για τους εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις οι οποίες ζητούν βοήθεια ενδεχομένως από το κράτος, θέλω να μάθω από ανθρώπους οι οποίοι διοικούν τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, εσείς και οι τέσσερις εννοώ, θέλω να μάθω το εξής. Μέχρι πότε μπορούμε να είμαστε ανθεκτικοί? Διότι είδα μια έρευνα του Harvard που έλεγε ότι αν δεν βρεθεί το εμβόλιο άμεσα και αν δεν μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τον πληθυσμό, τότε θα πρέπει με κάποιον τρόπο να δούμε μέχρι πότε μπορούμε να αντέξουμε. Γιατί το Harvard λέει ότι θα έχουμε μέτρα και το 22 ενδεχομένως. Μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, παίζοντας άμυνα όπως αυτή που παίζεται τώρα σε αυτή την περίοδο, να βρουν τρόπο και να ανταπεξέλθουν με αυτές τις νέες συνθήκες, να προσαρμοστούν δηλαδή? Και αν ναι, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μείωση δραστηριότητας? Μήπως σημαίνει και μείωση προσωπικού? Με χαρά να σας απαντήσω, αν και το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε όλοι είναι τόσο αβέβαιο, που οι προβλέψεις ακόμα και του Harvard είναι ακόμα μία μελέτη στις τόσες πολλές που βλέπουμε καθημερινά, και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας διαβάζουμε πολύ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με την υγειονομική κρίση, δηλαδή πότε και πώς θα αντιμετωπιστεί το COVID-19, δεν μπορεί κανένας ούτε να πει για την μορφή ή το βάθος ή και την έκταση της ύφεσης που έχουμε μπροστά μας. Εκεί ελπίζουμε όλοι. Με συγχωρείτε. Ας πάρουμε το worst case σενάριο, το χειρότερο δυνατό σενάριο. Το χειρότερο δυνατό, αυτοί που κάνουν τις μελέτες και τους εμπιστευόμαστε ουσιαστικά δίνουν σενάρια συνήθως 4, για να μην έχεις το 3 στη μέση και επιλέγεις το μεσαίο, τα οποία είναι από πολύ καλά ως ιδιαίτερα απεσιόδοξα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε στο απεσιόδοξο σενάριο, ούτε πιστεύω ότι πρέπει να το συζητάμε. Βλέπουμε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότητας να αντιμετωπίσει το θέμα. Βλέπουμε συνεργασίες σε επίπεδο έρευνας, φαρμακευτικών, αλλά και κυβερνήσεων που δεν έχουμε ξαναδεί μπροστά, δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Και πιστεύω ότι η αντιμετώπιση με τον έναν άλλο τρόπο ανήκει στο σύντομο χρονικό διάστημα μπροστά μας. Οπότε πιστεύω και εγώ ότι το σενάριο στο οποίο θα συζητάμε είναι αυτό που λέμε, και είπε ο κύριος Ανδρεάδης, V-shaped crisis, όπου εκεί υπάρχουν λύσεις. Εκεί, με την ρευστότητα που έχει αποφασιστεί να δοθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο, νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ κόστος, βραχυπρόθεσμο, θα κοστίσει και σε επιχειρήσεις και σε ανεργία προφανώς, αλλά με το σωστό μείγμα πολιτικών, που είναι δεδομένο ότι ακόμα δεν έχουμε καταλήξει ως χώρα, με το σωστό μείγμα πολιτικών μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν βέβαια
είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και ο καθένας κάνει καλά τη δουλειά του, και οι κυβερνήσεις σαν πολιτικές, αλλά και εμείς σαν επιχειρηματικός κόσμος. Έχουμε κοντά μας πλέον και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω να τον καλωσορίσω. Τον βλέπω ακριβώς δίπλα μου. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Χρόνια πολλά. Υκουρείτε και εσείς, βλέπω. Καλό Πάσχα. Τι είπατε? Υκουρείτε, λέω και εσείς. Βλέπω, είστε τα προγραμμένα στο σπίτι. Στο Υπουργείο ήμουνα. Από το Υπουργείο ήρθα κατευθείαν εδώ για να, για να είμαστε μαζί και να δω και λίγο τα παιδιά. Και έχω και απογευματινές ασχολίες. Και καλά κάνετε. Θέλω να συμπυκνώσω λίγο τα όσα έχουμε πει με τους τέσσερις κυρίους που είμαστε από την αρχή εδώ και θα σας το θέσω σαν ερώτημα αυτό το συμπύκνωμα. Όλοι συμφώνησαν ότι χρέος μας είναι σαν κοινωνία και δικό σας σαν κυβέρνηση να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ανεργία. Μέχρι τώρα βλέπω ότι η κυβέρνηση, προφανώς κάνοντας μια διαχείριση κρίσης, προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να υπάρχει ένα μίνιμουμ εισόδημα για τους πολίτες για να μπορέσουν να διαβιούν. Έχετε σχέδια μπροστά σας για το πώς μπορείτε να επιδοτήσετε την εργασία και αν ναι, πότε θα τα δούμε? Λοιπόν, καταρχάς, επειδή πήρε λίγο το αυτί μου την κουβέντα που κάνατε αμέσως πριν με τον φίλο μου τον Χρήστο, να ξεκαθαρίσω και να πω ότι και εμείς διαβάζουμε τις εκθέσεις και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των υπολείπων. Ασφαλώς κάθε σενάριο προφανώς είναι ανοιχτό τη στιγμή που βρισκόμαστε και στην πραγματικότητα η πρόβλεψη είναι δύσκολο να γίνει. Όμως κρατήστε την ημερομηνία και τη μέρα που σας το λέω. Όπως κάναμε τη θετική έκπληξη στην υγεία, έτσι θα κάνουμε και τη θετική έκπληξη στην οικονομία. Και θα πάμε τελικά πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζουν. Μπορώ δεν να σας πω ότι στον τομέα του τουρισμού, επειδή βλέπω το φίλο μου τον κύριο Ανδρεάδη εκεί, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το πω, αλλά θα το πω σε εσάς. Ό,τι λέμε μεταξύ μας, δεν είναι για να ανακοινωθεί, φαντάζομαι. Είναι internal call αυτό. Όμως έχω ήδη την άλλη υπάρχουν εβδομάδα... θεατές πάντως, αν θέλετε να προστατευτείτε από κάτι. Τότε μην πω. Δεν θα πω ονόματα, θα πω γενικώς. Υπάρχουν μεγάλοι tour operators του εξωτερικού, πολύ μεγάλοι, οι οποίοι έχω μάλιστα μαζί του συνάντηση με τον κύριο Θεοχάρη, ενώ τηλεκόμφεραν την άλλη εβδομάδα, και οι οποίοι μας έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να φέρουν όλους τους τουρίστες από την Ευρώπη που θέλουν φέτος να πάνε στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα. Διότι θεωρούν ότι είναι αδύνατον να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη μεσογειακή χώρα, εννοώντας την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία. Άρα λοιπόν, εάν εμείς διατηρήσουμε την καλή μας εικόνα ως μια υγειονομικά ασφαλής χώρα και κάνουμε την ανάποδη κίνηση, δηλαδή το άνοιγμα, με προσεκτικό τρόπο και διατηρήσουμε αυτή την αίσθηση ασφάλειας, η πρόβλεψη βασική του κυρίου Τόμψεν ότι ο τουρισμός μας φέτος θα είναι μηδέν, δεν θα είναι πραγματική. Δεν λέω ότι θα κάνουμε κανένα ρεκόρ στον τουρισμό, προφανώς όχι. Όμως, από μια πολύ μικρότερη πίτα, μπορούμε, αν δουλέψουμε σωστά, να πάρουμε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο για τη φετινή, ενδεχομένως για την χρονιά του χρόνου. Διότι οι ζημιές που πάθει άλλοι δεν θα υπουλωθούν τόσο πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν. Έχετε υπόσχεση γι' αυτό, εικόνα... το έχουν συμφωνήσει. Ναι, έχουμε ήδη συζητήσει τηλεκόμφερα την άλλη εβδομάδα για να κάνουμε συμφωνία που θα πάρει και δημόσιο χαρακτήρα. Λοιπόν, άρα δεν είναι τα πράγματα τόσο ζωφερά. Η Ελλάδα, το γεγονός ότι η Ελλάδα απέκτησε καλό όνομα, αυτό το καλό όνομα θα έχει επίπτωση και στην οικονομία μέσω μακροπρόθεσμα. Δεν θα έχει αύριο, διότι ακόμα βρισκόμαστε πάνω στην κρίση, αλλά σίγουρα η Ελλάδα από αυτή την κρίση θα βγει in the long run κερδισμένη και όχι χαμένη. Τώρα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται πράγματι, όπως σωστά το είπατε, και μάλλον σας το είπε ο κ. Πρωθυπουργός προχθές, σενάριο περισσότερο που προσομοιάζει προς την επιδότηση της εργασίας, παρά σενάριο που προσομοιάζει επιδότηση της ανεργίας. Και τα κεφάλαια που θα βρούμε από τους ευρωπαϊκούς πόρους θα τα κατευθύνουμε κυρίως προς αυτήν την κατεύθυνση. Όχι μόνο λέει στην παροχή ρευστότητας, αλλά και στην επιδότηση της εργασίας. Και να είστε τελείως βέβαιοι ότι στον τομέα του τουρισμού θα υπάρξουν πολύ σοβαρές παρεμβάσεις της κυβερνήσεως για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις του τουρισμού και να παραμείνουν υγιείς και όρθιες, ώστε με το καλό περάσει ο κορονοϊός και η δεύτερη του φάση και το εμβόλιο και πούμε ότι τον αφήνουμε πίσω μας, να έχουμε τις επιχειρήσεις μας ικανές να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση που πιστεύω θα έχουμε όταν θα περάσουμε απέναντι. Γιατί απέναντι δεν θα είναι το καλοκαίρι φέτος, απέναντι θα είναι το καλοκαίρι του χρόνου. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι κάπως μια γκρίζα ζώνη, δεδομένου ότι πολλοί θα φοβούνται το δεύτερο κύμα τον Οκτώβριο.
Άρα λοιπόν και σχέδιο για την επιδότηση της εργασίας έχουμε και ειδικότερα σχέδια που εξεργαζόμαστε για την επιδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων με διάφορα εργαλεία, αλλά και παροχή ρευστότητας θα δώσουμε κάποια εργαλεία, τα γνωρίζετε ήδη, θα γίνουν και κάποια επιπλέον. Έχω δύο ερωτήματα από το κοινό και θέλω να ζητήσω την άδειά σας να τα απευθύνω στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί το υποσχέθηκα κάτι από την αρχή. Κάτι πήγε να πει ο Ανδρεάδης όμως, το λέτε, κάτι πήγε να πει ο Ανδρεάδης, δεν τον ακούσατε. Θα ήθελα, επειδή ο υπουργός, ο φίλος υπουργός δεν παρακολούθησε από την αρχή, έδωσα μία εκτίμηση και είπα ότι η φετινή χρονιά, με δεδομένο ότι αποκλιμάκωση όπως σήμερα, κανείς δεν είναι προφήτης βέβαια, έτσι και το επαναλαμβάνω, και κανείς δεν ξέρει πόσο γρήγορα, όχι στη χώρα μου, θα πάει εξαιρετικά. Το είπα ήδη ότι το pole position, όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, για την επόμενη μέρα είμαστε στην πρώτη θέση. Εκεί ξεκινάμε την κούτσα σε καλή θέση. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει η κούτσα. Τώρα, αυτό το πρώτο βήμα πρέπει να ξεπεραστεί σε όλη την Ευρώπη, να φτάσουμε σε κρούσματα της τάξης των λίγων δεκάδων ημερησίως στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, να δημιουργηθούν τα πρωτόκολλα εκείνα και τα test kit που θα επιτρέψουν τον κόσμο, αφού βγει στη χώρα τους πρώτα. Γιατί πρώτα θα ανοίξουν οι χώρες στο δικό τους κομμάτι, εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ. Να μπορούν να μπουν στο αεροπλάνο, να ελέγχονται, να τους δέχεται η άλλη χώρα που θα είναι επιφυλακτική και μετά να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές και συμφωνώ το ότι η Ελλάδα θα είναι σε καλή θέση. Αυτά όλα είναι πολλά εάν που για να φτάσουν να πούμε ότι θα έχουμε το κύμα το τουριστικό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καταλάβουμε ότι είμαστε αυτά τα... Είμαστε και αισιόδοξοι όμως, κύριε Ανδρεάδη. Ναι. Ήμουν προσεκτικός. Δεν είπα θα κάνουμε κανένα ρεκόρ. Πρόσεξε. Είπα ότι από μια πολύ Σωστά. μικρότερη πίτα μπορούμε να διεκδικήσουμε Σωστά. ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν μίλησα για ρεκόρ. Είμαστε συνεννοημένοι. Ναι. Ωραία. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα, έχω 2-3 ερωτήματα. Θέλω να τα απευθύνω. Ένα εξ αυτών, και ξεκινάω με αυτό, προέρχεται από έναν προκάτοχό σας, κύριε Φέσα, από τον κύριο Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ο οποίος ρωτά τον κύριο Γεωργιάδη ποιες ενέργειες προς την κυβέρνηση προγραμματίζονται ώστε τα μέτρα υποστήριξης να είναι σύμμετρα με την προβλεπόμενη διάρκεια της κρίσης, δεδομένης μάλιστα της ανάγκης των επιχειρήσεων για προγραμματισμό. Έχει δίκιο σε αυτό, πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι τι γίνεται. Πότε βλέπετε να μπορούμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο ορίζοντα για το τι μέτρα μπορεί να πάρει η κυβέρνηση? Κατανοώ ότι δεν μπορείτε να προβλέψετε πώς θα εξελιχθεί η υγειονομική κρίση, φαντάζομαι όμως ότι επεξεργάζεται κάποια σενάρια. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρεάδης το είπε πολύ ωραία. Είπε δυστυχώς η άσκηση που ζούμε έχει μέσα της πολλά εάν. Άρα για να απαντήσω πότε θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το πλήρες σχέδιο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάρκεια της κρίσης, θα πρέπει να έχω ως δεδομένο στην εξίσωση ποια είναι αυτή η προβλεπόμενη. Παραδείγματος χάρη, εμείς στο βασικό μας καλό σενάριο, πέραν της μειώσεως των κρουσμάτων που στην Ελλάδα ζούμε και η μείωση είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να σας πω ότι στην πραγματικότητα τα νούμερα που επιτύχαμε είναι καλύτερα από αυτά που είχαμε θέσει ως στόχο. Δηλαδή είμαστε πραγματικά, ξύνω να χτυπήσω, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Γι' αυτό και μπορούμε με μια σχετική αισιοδοξία να πούμε ότι σιγά σιγά το Μάιο θα αρχίσουν να ανοίγουμε ξανά την οικονομία μας. Όμως, είναι άλλο το σενάριο εάν μειωθούν τα κρούσματα στην Ελλάδα και βρεθεί φάρμακο διεθνώς, δεν λέω εμβόλιο, φάρμακο, όπως πολλοί προβλέπουν μέχρι το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, και άλλο το σενάριο αν το φάρμακο φτιαχτεί, ας πούμε, το Νοέμβριο. Αν έχεις δηλαδή ένα καλοκαίρι με φάρμακο, θα έχεις άλλη εξέλιξη στην τουριστική βιομηχανία. Αν έχεις ένα καλοκαίρι χωρίς φάρμακο, θα έχεις άλλη εξέλιξη. Και αντίστροφα, άλλους πόρους θα χρειαστείς στην πρώτη περίπτωση, άλλους πόρους θα χρειαστείς στη δεύτερη περίπτωση. Άρα, ακόμα δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους υπολογισμούς. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι επεξεργαζόμαστε σενάρια, διεκδικούμε από την Ευρώπη τους περισσότερους δυνατούς πόρους, διατηρούμε την εικόνα μιας χώρας νοικοκυρεμένης για να μην τρελαθούν οι αγορές και ανησυχήσουν, γι' αυτό και δεν κάνουμε αυτές τις τρέλες πλέον ΣΥΡΙΖΑ, και είμαστε έτοιμοι ώστε όταν δοθεί από τους λοιμοξιολόγους το σύνθημα PIR, δηλαδή ξεκινάμε ξανά την οικονομία μας μπρος, να μπούμε πρώτον με παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις και δεύτερον με ανακοίνωση σχεδίων για τη στήριξη του τουρισμού. Αυτά θα γίνουν αμέσως, δηλαδή μέσα στο Μάιο, μόλις ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Και στην πορεία,
αναλόγως της εξελίξης των οικονομικών μεγεθών και των οικονομιών και των υπολείπων κρατών και των πελατών μας δηλαδή, θα παρέμβουμε ανάλογα προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Έχω δύο ακόμα ερωτήματα, στα οποία νομίζω ότι όλοι θα θέλετε να δώσετε απάντηση. Βλέπω ότι αυτά κυριαρχούν και μεταξύ των ερωτημάτων που θέτουν οι άνθρωποι που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινώ με το πιο απλό, γιατί στο επόμενο νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε αρκετή συζήτηση. Θεωρείτε, και το απευθύνω σε εσάς κύριε Θεοδωρόπουλε, όποιος άλλος θέλει να απαντήσει, βεβαίως ευπρόσδεκτη είναι η απάντησή του. Θεωρείτε ότι το μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας μπορεί να λειτουργήσει και στο μέλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις? Είναι αναντικατάστατη η ανθρώπινη παρουσία, ή εκπαιδευόμενοι τώρα από όσα συμβαίνουν με τον κορονοϊό, μπορούμε να το υιοθετήσουμε και στο μέλλον και να δούμε να αλλάζει άρδιν ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι? Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει άρδιν από τη μια μέρα στην επόμενη, αλλά σίγουρα θα επηρεαστεί. Δεν νομίζω ότι στο τέλος του κορονοϊού θα βρεθούμε στην ακριβώς προηγούμενη κατάσταση. Εμείς τουλάχιστον εδώ σαν εταιρεία που έχουμε και πολλές επιχειρήσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, αυτό που μας έμαθε η εμπειρία του κορονοϊού είναι ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετά καλά τη δουλειά μας και χωρίς την διαζώσεις παρουσία. Σίγουρα θα επηρεαστούμε, θα αλλάξουμε, αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Δεν αλλάζουν οι κοινωνίες, κοινοτροπίες μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αλλά σίγουρα είναι ένα καλό ξεκίνημα για το να μπορέσουμε να σκεφτούμε και την τελεργασία και την μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών, τα οποία μέχρι πρόσφατα ήταν, να το πω έτσι καθαρά όπως το καταλαβαίνω, για ψήλου πίδημα. Θα μειωθούν σίγουρα τα επαγγελματικά ταξίδια και οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν ένα κομμάτι από τη δουλειά τους μέσα από τα video conferences. Έχει κάποιος διαφορετική άποψη? Εγώ κάτι εδώ. Ένας-ένας. Κύριε Γεωργιάδη. Ωραία. Έχω το λόγο εγώ ή ο κ. Φέσας? Μπορείς να προηγείτε ο κ. Φέσας, δεν πειράζει. Ό,τι νομίζετε. Νομίζω θα πούμε το ίδιο πράγμα. Ότι η απομακρυσμένη εργασία θα βοηθήσει πάρα πολύ τη σχέση του πολίτη με το δημόσιο. Δεδομένου ότι απεδείχθηκε πράγματα, πολλά πράγματα που τρέχουμε στις δημόσιες υπηρεσίες, μπορούμε να τα κάνουμε και από το σπίτι μας και να αποφύγουμε και τις τριβές και οτιδήποτε άλλο φαινόμενο παρατηρείται σε αυτή τη συναλλαγή. Σίγουρα υπάρχουν και επιχειρήσεις και φαίνεται που δεν μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεως, είναι η φυσική παρουσία. Αλλά πάρα πολλές δουλειές μπορούν να γίνουν από απόσταση. Θέλω λοιπόν και εγώ να προσθέσω πράγματι σε αυτό. Ότι κύριε Χαρπαντίδη, έρχομαι και σε εσάς αμέσως. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους μας και των τραπεζών, και του κράτους και των τραπεζών, μέσα στην κρίση του κορονοϊού έγινε με τόσο μεγάλη ταχύτητα που, θέλω να είμαι ειλικρινής, έχει εντυπωσιάσει ακόμα και εμάς τους ίδιους. Κυρίως διότι εφαρμογές που ετοιμάζαμε και που ήδη πιστεύουμε θα είχαμε έτοιμε σε 1 με 1,5 χρόνο από σήμερα, έγιναν σε διάστημα λίγων ημερών. Κυρίως διότι, προσθέστε ποιο ήταν το κλειδί, οι αντιστάσεις των υπηρεσιών για προσωπικά δεδομένα και για διάφορες άλλες ασφαλιστικές δικλείδες που καθυστερούσαν πάρα πολύ τη διαδικασία, ήρθησαν αυτοστιγμής. Αυτό έδωσε πολύ μεγάλη ταχύτητα στο σύστημα και όλο αυτό θα μείνει και την επόμενη μέρα. Σε λίγες μέρες θα δείτε, θα παρουσιάσει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με την ΑΔΕ το νέο τρόπο ελέγχου των επιχειρήσεων ψηφοφοριακούς που θα γίνεται μέσω βιντεοκλήσης. Και θα διαπιστώσετε ότι σε αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για τις γνωστές συναλλαγές του παρελθόντος, καθώς όλα θα μαγνητοσκοπούνται. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε λίγο ο πολίτης, όχι σε λίγο, ήδη ο πολίτης από τον Gov.gr μπαίνει και μπορεί να πάρει οποιοδήποτε είδους πιστοποιητικό θέλει από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, κάνοντας χρήση ψηφιακής του υπογραφής. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες πήγαν και πήραν ψηφιακό κλειδάρισμα από το τάξη για να μπορούν να παίρνουν τη σύνταξή του και να κάνουν συναλλαγές με το δημόσιο μέσα από τον κλειδάριθμό τους. Οι τράπεζες το ίδιο έκαναν πολύ μεγάλη πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτά δεν θα αρθούν την επόμενη μέρα. Αυτά θα μείνουν και θα αποτελέσουν ένα πολλαπλασιαστή της παραγωγικότητας της χώρας για όλα τα επόμενα χρόνια. Κύριε Χαρπαντίδη, θέλατε κάτι να προσθέσετε κι εσείς? Πολύ λίγα, γιατί από ό,τι φαίνεται συμπνέουμε σχεδόν όλοι στο συγκεκριμένο θέμα. Να πω ότι η τηλεεργασία είναι ένα παράγωγο του ψηφιακού μετασχηματισμού, πολύ σημαντικό μεν, για το οποίο μίλησε ο κύριος Υπουργός, και η παρούσα κρίση ήταν τρομερός καταλύτης. Ξέρουμε ότι στα μεγάλα transformation, στους μετασχηματισμούς, η αλλαγή κουλτούρας είναι η πιο σημαντική τροχοπέδη. Εδώ έχουμε ένα καταλύτη ο οποίος μας ανάγκασε όλους
και ιδιωτικό τομέα και δημόσιο να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα και δεν πρέπει να γυρίσουμε, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, εκεί που το αφήσαμε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσουμε όλοι μαζί, και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να γίνουμε και πηγαίνω πάλι στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας, όλο και πιο ανταγωνιστική ως οικονομία. Πάντως, όσο το δημόσιο, θα γυρίσουμε σίγουρα πίσω. Είναι τελείως βέβαιο ότι αυτές οι ψηφιακές εφαρμογές ήρθαν για να μείνουν. Δεν μπορεί να γίνουμε ξανά. Το χαρτί τελείωσε. Ας το ελπίσουμε αυτό. Θέλω να κάνω αυτό που κάνουν στις βρετανικές pub. Θα κάνω τον τελευταίο γύρο, αλλά η ερώτηση νομίζω που θα σας θέσω θα σας πυροδοτήσει μια καλή συζήτηση και αμέσως μετά θα πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις από το κοινό που συγκλίνουν στο εξής. Πιστεύετε και ο κύριος Γεωργιάδης από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και εσείς από την πλευρά των επιχειρήσεων, ότι μια επιθετική μείωση φόρων από το Σεπτέμβριο και μετά μπορεί να περιορίσει την ύφεση? Και θέλω να αφήσω για το τέλος τον κύριο Γεωργιάδη σε σχέση με αυτό το ερώτημα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Φέσα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η μείωση φόρων μπορεί να φέρει μεγαλύτερα ποσά στη φορολογική αρχή, εάν ταυτόχρονα με τη μείωση των φόρων μπορούν να ελεγχθούν και οι συναλλαγές με τον ηλεκτρονικό τρόπο που σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας, είτε το τραπεζικό σύστημα μεσολαβεί για κάθε συναλλαγή, ή εν πάση περιπτώσει το δημόσιο έχει τρόπο με την ΑΔΑΕ να ελέγξει τις συναλλαγές. Θεωρώ λοιπόν ότι η καμπύλη αύξησης φόρων με την αύξηση των συντελεστών, όπως ξέρετε, έχει ένα σημείο μηδέν, όπου όταν είναι μηδέν οι φόροι, μηδέν συντελεστές, εισπράττεις μηδέν φόρους, και το σημείο ξαναγίνεται μηδέν όταν έχεις 100% φορολογία, εκεί πέρα πάλι εισπράττεις μηδέν φόρους, διότι κανένας πια δεν δηλώνει τίποτε. Από εκεί και πέρα αυτή η καμπύλη, όσο μειώνονται οι συντελεστές, τόσο περισσότερη απόδοση μπορεί να έχει, και σε εποχές κρίσης θεωρούμε ότι οι φόροι προσωρινά ή και με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μπορούν να μειωθούν. Ακόμη και μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ μπορεί να φέρει αύξηση κατανάλωσης και πιθανότατα και αύξηση στα έσοδα, και μπορεί να ξαναφέρει την οικονομία πιο γρήγορα σε ζωή από ό,τι αν περιμένουμε με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Συνεπώς είμαστε οπαδοί της μείωσης των φόρων, σεβόμενοι και το δημοσιονομικό θέμα της Ελλάδος. Δεν μπορεί οι φόροι να μειωθούν αποφασιστικά πολύ. Εκείνο που πρέπει να γίνει παράλληλα με τη μείωση των φόρων, πρέπει να παταχθεί, και το λέω με την παραδοσιακή έννοια του όρου, η φοροδιαφυγή, και νομίζω ότι είναι εύκολο. Τώρα είναι περισσότερο εύκολο από κάθε άλλη φορά. Κύριε Χαρπαντίδη. Να αναγνωρίσω και εγώ ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το δημοσιονομικό περιθώριο είναι περιορισμένο, δεν μπορούμε να περιμένουμε τρελά πράγματα. Είναι σίγουρο ότι είναι πάρα πολύ καλό το timing για μείωση του φορολογικού συντελεστών, γιατί είμαστε σε σημείο επανεκκίνησης στην οικονομία, οπότε θα δώσει ένα σημαντικό boost. Να πάω σε ένα ποιοτικό στοιχείο, εγώ θα ήθελα εδώ. Ένα από τα μεγάλα κομμάτια του κέρδους αυτής της δύσκολης περιόδου που ζούμε είναι η αλλαγή συμπεριφοράς μας σε πολλά κομμάτια, όπου έχει να κάνει και με το κομμάτι της αλληλεγγύης που δείξαμε, αλλά και με το κομμάτι της υπευθυνότητας, της ετοιμότητας, της αποφασιστικότητας, της δικαιοσύνης. Άρα, αν είναι κάποιο σωστό timing είναι τώρα για να δώσουμε και τα κίνητρα και τους σωστούς ελεγκτικούς μηχανισμούς μέσω του ψηφιακού κράτους, αλλά και να βασιστούμε στο πολίτη και στην επιχείρηση ότι θα κάνει πια υπεύθυνη και σωστή δουλειά για το κοινό καλό, που πρέπει να είναι και αυτός ο σκοπός. Κύριε Ανδρεάδη, θέλετε να προσθέσετε κάτι και ετοιμαστείτε και εσείς, κύριε Θεοδωρόπουλε. Νομίζω ότι για τον τουρισμό το είπε εξάλλου ο κύριος Υπουργός, είναι εκ των ουκάνευ η μείωση φόρων, ιδιαίτερα η μείωση του ΦΠΑ. Αυτό πρέπει να έχει μια τριετή διάρκεια. Αυτή η καλή διαχείριση της κρίσης σε πρώτο επίπεδο από την κυβέρνηση και το καλό pole position πρέπει να μας δώσει τη μειωμένη του Chipita, όπως είπε ο Υπουργός, τη δυνατότητα να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι το 2021 και 2022. Γιατί η πίτα θα είναι μειωμένη, γιατί η παγκόσμια ύφεση θα τη μειώσει σε κάθε περίπτωση, εκτός από τις παρενέργειες του τουρισμού. Επομένως, πώς η Ελλάδα θα μπει? Με ένα 6% στη διαμονή,
ένα 13 στην εστίαση σε όλα και στις μεταφορές. Αυτά που έχει ήδη αυτή τη στιγμή η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τουρκία. Άρα λοιπόν ένα εργαλείο τριετές να φέρουμε την Ελλάδα σύν τη φήμη και σύν την καλή διαχείριση εκεί που πρέπει, ώστε το 2021 σε πιο μικρή πίτα παγκόσμια να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι. Νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα υιοθετηθεί από τον Υπουργό και την κυβέρνηση. Όπως και ο ΣΕΤΕ νομίζω το έχει πει. Ευχαριστώ. Κύριε Θεοδωρόπουλε, και εσείς μια ένα σχόλιο γι' αυτό και θα κλείσω με την ίδια ερώτηση βέβαια στον κύριο Γεωργιάδη. Νομίζω ότι η ερώτηση αν μπορεί η μείωση των φόρων να δώσει όθηση στην ελληνική οικονομία, η απάντηση είναι εύκολη, σίγουρα ναι μπορεί. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι, έχει την αντοχή η ελληνική οικονομία να κάνει κάτι τέτοιο? Η γνώμη όλων μας είναι ότι, μάλλον νομίζω όλοι ξέρουμε τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που έχουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτό το οποίο εγώ θα πρότεινα είναι να εκλογικευτούν οι φόροι μας. Η φορολογία των μεσαίων στελεχών αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύψη δυσθεώρητα. Η φορολογία των επιχειρήσεων που η κυβέρνηση παρούσα είχε και ήδη την έχει λιγάκι μειώσει και από παλαιότερες δηλώσεις είχε και πρόθεση να τη μειώσει περαιτέρω. Η γνώμη δική μου είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ μεγάλη μείωση φορολογίας, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε όμως είναι η μείωση της φορολογίας των στελεχών μας. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να ανάψουμε τους ανθρώπους, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να φέρουμε τους δικούς μας εργαζόμενους από άλλες χώρες στην Ελλάδα, διότι δεν θέλουν να χάσουν τις χαμηλές φορολογίες που έχουν. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να στείλουμε στελέχη στο εξωτερικό, να φέρουν όλα τα μας τα στελέχη, το αντίθετο, να φύγουν στο εξωτερικό γιατί έχουν χαμηλές φορολογίες. Υπάρχουν πράγματα στην ελληνική φορολογία τα οποία είναι τραβηγμένα. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά αυτά να τα διορθώσουμε. Και βεβαίως, αν υπάρχουν μεγάλοι κλάδοι οι οποίοι θα υποφέρουν, γιατί κακά τα ψέματα νομίζω ότι ο κλάδος θα υποφέρει περισσότερο από όλους, είναι ο τουρισμός. Εάν πρέπει εκεί να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις, είναι κάτι το οποίο θα είναι σωστό να γίνει. Εμείς πάντως στις προτάσεις μας προς τον Πρωθυπουργό και προς τους υπουργούς, ήταν και ο κύριος Γεωργιάδης παρόν, μία από τις προτάσεις μας ήταν για ένα τρίμηνο να όλα τα προϊόντα να κατέβουν μια κατηγορία στο ΦΠΑ. Δεν έχει μεγάλη διάρκεια, δεν έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και νομίζουμε ότι είναι από αυτά που μπορούμε να τα αντέξουμε. Είδα τον κύριο Γεωργιάδη να κάθεται σαν το γνωστό άγαλμα του Ροντέν, σκεπτόμενος και το άγαλμα. Τι συμπεραίνεται από αυτό που ακούσατε? Ακούμε βιομηχάνους να λένε ότι δεν χρειάζεται μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Χρειάζεται όμως εξορθολογισμός. Τι θα κάνετε, έχετε ένα πλάνο στο μυαλό σας? Πρέπει να σας πω λίγο πώς ήταν ο σχεδιασμός πριν την κρίση και τώρα περίπου να σας πω τις σκέψεις μεσούσης της κρίσεως. Δεν μπορώ να κάνω ανακοινώσεις εγώ τώρα, όσο αυτά υπεκφεύγουν των δικών μου αρμοδιοτήτων, αλλά μπορώ να σας πω περίπου την κουβέντα την εδώ κυβερνητική. Καταρχάς, πριν την κρίση, η σκέψη που είχαμε ήταν ότι θα έπρεπε να πάμε ταχύτερα στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από ότι ταχύτερα στη μείωση των φόρων. Κυρίως διότι θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να καταστήσουμε και τις επιχειρήσεις να έχουν μικρότερο βάρος πάνω στην εργασία και στον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και ο εργαζόμενος να έχει προοδευτικά περισσότερα ωφέλη από την εργασία του. Βέβαια, μέσα στο σκληρό μανδύα του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος, αυτό είχε κάποια συγκεκριμένα όρια. Σήμερα που μιλάμε, όπως ξέρετε, ο στόχος του 3,5% δεν υφίσταται. Έχει αλλάξει. Βέβαια, αυτό έχει αλλάξει με το κόστος της κρίσης. Άρα έχουν αλλάξει και τα οικονομικά μας δεδομένα. Άρα δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς ποια μέτρα θα πάρουμε. Σίγουρα, για να απαντήσω τον κύριο Ανδρεάδη, στο πακέτο στήριξη του τουρισμού, παραδείγματος χάρη, θα υπάρξουν και φορολογικές ελαφρύνσεις για το τουριστικό πακέτο. Άλλωστε, υπήρξαν και κάποιες δεσμεύσεις, να θυμάστε, του Πρωθυπουργού από παλιά πάνω σε αυτό το τομέα, τις οποίες και δεν ξεχνάμε. Και ίσως να είναι και η κατάλληλη στιγμή για να εφαρμοστούν. Αυτά όμως θα τα δούμε υπό το πρίσμα μιας συνολικής κυβερνητικής πρότασης στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας Ελλάδος εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού. Και σίγουρα πρέπει να την καταστήσουμε περισσότερο ανταγωνιστική και να αδράξουμε, αν θέλετε, την ευκαιρία του καλύτερου pole position που ακούστηκε προηγουμένως, γνωρίζοντας όλοι, το παραλαμβάνω για να μην πει κάτι διαφορετικό, αντιλαμβανόμαστε φέτος δεν θα είναι μια καλή τουριστική χρονιά, απλώς αυτό που είπα είναι ότι δεν θα είναι μηδέν,
όπως προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη γνωστή του έκθεση, και ότι μπορούμε, εάν στο εντωμεταξύ η ανθρωπότητα αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, να ελπίσουμε σε μια πολύ καλύτερη χρονιά το 2021 και το 2022. Άρα ναι, η γενικότερη φιλοσοφία μας που την είχαμε και από πριν περί μειώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών στις επιχειρήσεις, εν μέσω κορονοϊού επιταχύνεται, και αν μπορούμε να αποκτήσουμε τέτοιους βαθμούς ελευθερίας από τους δανειστές μας για να πάμε γρηγορότερα προς αυτήν την κατεύθυνση, στο πλαίσιο δηλαδή της συνολικής μας συμφωνίας για την αναθέρμανση ελληνικής οικονομίας, θα το κάνουμε. Βλέπω ότι ο σκύλος σας, κύριε Γεωργιάδη, αν δεν απατώ με ένα λαμπραντόρ, ετοιμάζεται για τη βόλτα και μάλλον πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε όλους. Σκύλος μου, πριν σας ευχαριστήσω όλους, θέλω να σας πω... Έχω τρομερή αδυναμία, είμαι μεγάλος κοινόφιλος, να ξέρετε. Να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να πω δύο πληροφορίες. Πρώτον, το 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα πραγματοποιηθεί φέτος online, έτσι επιβάλλουν οι συγκυρίες, από την Τετάρτη 10 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 12, θα μεταδίδεται ζωντανά το φόρουμ και θα μεταδίδει συζητήσεις και παρουσιάσεις από διεθνείς προσωπικότητες, επιχειρηματικούς ηγέτες, εμπειρογνώμονες και όποιους άλλους έχει σημασία η γνώμη τους, και θα δίνει και τη δυνατότητα στο κοινό να το παρακολουθήσει από όπου και αν, βρίσκεται, ακόμα και εντός της καραντίνας. Επιπλέον, την 3η 21 Απριλίου, αμέσως μετά το Πάσχα δηλαδή, θα γίνει συζήτηση για το ρόλο των τραπεζών στην εποχή του COVID. Γι' αυτό θέλω να μείνετε όλοι συντονισμένοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη βεβαίως, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδρέα Ανδρεάδη, εγώ τον έχω συνηθίσει ως πρόεδρο του ΣΕΤΕ, δεν είναι πια, είναι όμως ο πρόεδρος της Σάνη και της Ίκος, είναι δύο κορυφαίες εταιρείες. Είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μας, έχετε δίκιο. Άλλος ένας πρόεδρος της καρδιάς μας, ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του και την πορεία του με την ελληνική επιχειρηματικότητα και την βιομηχανία. Ο κύριος Θόδωρος Φέσας βέβαια, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Και ο κύριος Χρήστος Χαρπαντίδης, ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να μετατρέψει μια παραδοσιακή δραστηριότητα όπως ήταν η καπνοβιομηχανία σε κάτι το οποίο ακόμα ψάχνουν οι ανταγωνιστές, πιθανολογώ, να βρουν τι ακριβώς είναι. Ένα τεχνολογικό παράδειγμα. Εταιρεία τεχνολογίας. Εταιρεία τεχνολογίας. Ναι, αλλά κύριε Χαρπαντίδη, πείτε και για τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τη συμβολή του, να ξέρει ο κόσμος. Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι το χαμόγελό του τα λέει όλα, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας Χριστός Ανέστη. Να σας καλό Πάσχα σε όλους. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Να σας συμβουλέψω να μείνετε όλοι στο σπίτι. Δεν υπάρχει περιθώριο για τα ασταλίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε καλή Ανάσταση όλοι. Καλή Ανάσταση. Γεια σας. Καλό Πάσχα.